Buongiorno, e con questo video passiamo al congiuntivo imperfetto, al congiuntivo trapassato, forma riflessiva, forma passiva, gerundio. Θα δούμε πολλά πράγματα, θα είναι ένα γίγα βίντεο questo, εντάξει, allora. Metteteci un like prima, vi fidate di me, mi embistevete, metteteci un like γιατί πραγματικά θα σας αρέσει. Έτσι είναι τέσσερα μεγάλα κεφάλαια της ιταλικής γραμματικής που θα πραγματευτούμε εδώ, σε αυτό το βίντεο. Περνάμε στο congiuntivo imperfetto του παρατατικού, υποτακτική παρατατικού. Να μπορούσα, να έφευγε, ότι εργαζόταν εκεί, ότι δεν με αγαπούσε, έτσι, παρατατικός, μεταφράζεται με παρατατικό. Πότε το χρησιμοποιούμε? Ισχύουν όλα αυτά που είδαμε στο προηγούμενο βίντεο, αλλά βρίσκονται σε παρελθόντα χρόνο, δηλαδή credevo che, pensavo che, mi è sembrato che, μπορεί να είναι passato prossimo, μπορεί να είναι passato remoto, mi sembrò che, mi parve che, μου φάνηκε ότι, avevo creduto che, μπορεί να είναι και υπερσυντέλικος, και μετά το ρήμα που ακολουθεί στη δευτερεύουσα πρόταση είναι σύγχρονο, έχουμε μία contemporaneità και επομένως χρειάζεται παρατατικός. Δηλαδή, το έχω πει και παλιότερα σε ένα βίντεο και είναι και αλήθεια, έτσι, ένας Γερμανός, ένας που μιλούσε γερμανικά στην Φλωρεντία, ο οποίος τον έβλεπα μιλούσε γερμανικά με τους φίλους του και τα λοιπά, μα τον είχα φωτογραφίσει έτσι για Γερμανό, οπότε κάποια στιγμή γνωριστήκαμε και μου λέει «Io sono svizzero di Zurigo», είμαι Γερμανός, είμαι Ελβετός από τη Ζυρίχη. Τι έρχεται αυθορμήτως να πεις, να του πεις, ότι νόμιζα ότι ήσουν Γερμανός. Έτσι, αυτό που αν δεν ξέραμε το congiuntivo imperfetto θα ήτανε credo che tu eri tedesco, θα γίνει προς το καλύτερο credo che tu fossi tedesco. Credevo che i tuoi genitori, νόμιζα ότι οι γονείς σου lavorassero in banca. Credevo che la madre di Paola fosse insegnante, νόμιζα ότι η μητέρα της Πάολα ήταν καθηγήτρια. Για να το δούμε. Λοιπόν, τα ρήματα στην κυρίως πρόταση είναι στο passato prossimo ή στο imperfetto ή στο trapassato ή στο passato remoto, έτσι. Και μετά προχωρούμε, έτσι. Ήλπιζα ότι θα ερχόσουν. Σπεράβω και του Βενίση. Non volevo che loro si disturbassero per me. Δεν ήθελα να ενοχληθούν. Στα ελληνικά μεταφράζουμε και μενεστώτα, αλλά να ενοχλούντο για μένα. Έτσι, non volevo che si disturbassero per me. Non mi aspettavo che loro mi facessero un regalo così bello, così caro anche. Δεν περίμενα πως θα μου έκαναν ένα τόσο ακριβό δώρο, τόσο ωραίο δώρο, τόσο ακριβό δώρο. Επομένως, πάμε στην πρώτη συζυγία, τα ρήματα σε άρε. Εδώ έχουμε ένα σου 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 σου, άσι άσι άσι, εσύ εσύ εσέ, εσύ εσύ εσέ. Θα ακούτε δύο εσέ στον ενικό. Επομένως, λαβοράσι, λαβοράσι, λαβοράσε, λαβοράσιμο, λαβοράστε, λαβοράσερο. Άσι άσι άσε, άσιμο, άστε, άσερο. Δεύτερη συζυγία, εσύ, εσύ, εσέ, έσιμο, έστε, έσερο. Τρίτη συζυγία, είσι, είσι, είσαι, είσιμο, είστε, είσερο.
mi è dispiaciuto che loro partissero dalla Grecia e andassero a vivere negli Stati Uniti, che loro andassero, partissero. Non era giusto che lui bevesse così tanto. Έτσι δεν ήταν σωστό που έπινε τόσο πολύ. Bene, τα ρήματα avere είναι avessi, avessi, avesse και το ρήμα essere είναι fossi, fossi, fosse. Fossimo, foste, fossero. Ανώμαλα ρήματα. Δεν αναφέρθηκα σε ανώμαλα ρήματα στο congiuntivo presente. Τα περισσότερα έχουν ως εξής. Έτσι κι αλλιώς είναι ανώμαλα ρήματα και στον εναιστώτα. Επομένως, λέμε ας πούμε ποτέρε. Πάμε στο πρώτο πρόσωπο ή ο πόσο και από εκεί σχηματίζουμε το congiuntivo. Πόσα, πόσα, πόσα. Το andare. Λέμε io vado, vada, vada, vada. Io voglio, το volere, voglia, voglia, voglia. Vogliamo, vogliate, vogliano. Βγαίνει δηλαδή, ξεκινάει το congiuntivo από το πρώτο ενικό του ρήματος αυτού. Πολύ λίγα ρήματα που έχουν πολύ μικρό πρώτο ενικό, να, όπως το avere κάνει abbia, βγαίνει από το πρώτο πληθυντικό, abbiamo, οπότε ξεκινάει abbia, siamo, ξεκινάει sia, 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 sia. Το stare, πάμε στο stiamo. Noi stiamo bene in questa casa. Stia, stia, stia. To dare, diamo, dia, dia, dia. Che to fare, pame sto facciamo, epomenos, faccia, 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 facciamo, facciate, facciano. E vo, sto imperfetto, congiuntivo imperfetto. Μπορούμε να πούμε τολμηρά ότι δεν υπάρχουν ανώμαλα ρήματα, αν θυμόμαστε ότι το dire είναι dicere το λατινικό, οπότε dicessi. Pensavo che lui non dicesse tutta la verità, ότι δεν έλεγε όλη την αλήθεια. Luisa non voleva che Sandro facesse tutti quei sacrifici per lei. Δεν ήθελε η Luisa o Sandro να έκανε όλες αυτές τις θυσίες για αυτήν. Το tradurre και όλα τα durre είναι traducessi. Conducessi, τα ρήματα σε porre είναι ponere, οπότε supponessi, componessi, disponessi, τα ρήματα σε trarre είναι traere, οπότε traessi, επίσης το bere, bevessi, γιατί είναι bevere. Αν θυμόμαστε αυτό το λατινικό άχρηστο σήμερα απαρέμφατο, δεν έχουμε ανώμαλα ρήματα στο congiuntivo imperfetto, όπως και στο imperfetto το ίδιο, στο παρατατικό της οριστικής. Και περνάμε στο congiuntivo trapassato. Εδώ τι συμβαίνει. Ο χρόνος του ρήματος της κυρίας πρότασης είναι παρελθοντικός, δηλαδή imperfetto, passato prossimo, passato remoto, trapassato, παράδειγμα, credevo, ho creduto, per un momento. Ho creduto, έτσι, credei, quel giorno credei che avevo creduto, avevo pensato. Είμαστε λοιπόν στο παρελθόν, σε παρελθόν, era impossibile, era necessario. Μετά όμως, χρονικά, το ρήμα της δευτερεύουσας πρότασης είναι ακόμα πιο πίσω και τι υπάρχει πιο πίσω από το παρελθόν, το υπερπαρελθόν, δηλαδή ο υπερσυντέλικος. Επομένως, era necessario che tu avessi prenotato le camere prima, una settimana fa. Έτσι. Ήταν αναγκαίο, έπρεπε να είχες κλείσει τα δωμάτια νωρίτερα, una settimana fa, πριν μια εβδομάδα, e non un giorno prima. Va bene. Non sapevo che Sandra e Roberto si fossero sposati, δεν ήξερα ότι είχαν παντρευτεί. Ero felice che loro avessero trovato una soluzione. Χαιρόμουν που αυτοί είχαν βρει μια λύση.
Πώς σχηματίζεται το avere και το essere στο imperfetto, congiuntivo imperfetto, avessi, avessi, avesse, avessimo, aveste, avessero, fossi, fossi, fosse, fossimo, foste, fossero, ποιο από τα δύο, εκείνο που πρέπει. Τα έχουμε πει και μπορείτε να επιστρέψετε στο passato prossimo για να δείτε πότε παίρνει avere το ρήμα, άλλα ρήματα παίρνουν το essere, κάποια ρήματα παίρνουν πότε avere, πότε essere, έτσι. Και συμφωνία με το υποκείμενο, δηλαδή mi è dispiaciuto che Cristina fosse partita, λυπήθηκα που η Χριστίνα είχε αναχωρήσει. Αν είναι μέση φωνή, θα τη δούμε αμέσως μετά τη μέση φωνή, παίρνει πάντα το essere, οπότε mi è dispiaciuto che loro si fossero separati, έτσι, λυπήθηκα που είχαν χωρίσει αυτοί οι δύο, loro due si fossero lasciati, si fossero separati. Εάν προηγείται προνόμε diretto, θα έχουμε πάλι συμφωνία με το αντικείμενο βέβαια αυτή τη φορά. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Για να δούμε λοιπόν, το lavorare έχουμε avessi, avessi, avesse, avessimo, aveste, avessero, lavorato. Το vedere avessi, avessi, avesse, avessimo, aveste, avessero, visto. Και το partire fossi, fossi, fosse, partito o partita, fossimo, foste, fossero, partiti o partite. Και περνάμε στη φόρμα riflessiva, φόρμα προνομινάλε, δηλαδή τα ρήματα που έχουν μπροστά αυτά τα προνόμι, μήτηση, τσιβισί. Αυτή είναι η μέση φωνή που δηλώνει τις περισσότερες φορές αυτοπάθεια, δηλαδή όχι λάβω la macchina, λάβω i piatti, αλλά μη λάβω, πλένομαι. Μη faccio la barba, έτσι, μη preparo, και όχι preparo la valigia, αλλά μη preparo per uscire, ή την αλληλοπάθεια. Αλλήλους πρέπει να είμαστε πληθυντικός, έτσι, για να, να υπάρχει κι άλλος απέναντι. Επομένως, noi non ci conosciamo, δεν γνωριζόμαστε. Io non conosco te, tu non conosci me. Εντάξει, loro si conoscono, αυτοί γνωρίζονται, each other, έτσι, si conoscono, e quando si incontrano, και όταν συναντιούνται, si salutano, si salutano. Voi, perché non vi parlate, γιατί δεν μιλιώσαστε, perché non vi parlate, επίσης, κάποια άλλα ρήματα που παίρνουν αυτή τη μέση φωνή, παράδειγμα, accorgersi, παίρνω είδηση, αντιλαμβάνομαι, ναι, το innamorarsi, ερωτεύομαι, Paolo si è innamorato di Patrizia, ερωτεύτηκε την Πατρίτσια κτλ. Η μέση φωνή λοιπόν είναι στον ενεστώτα, ο γνωστός μας ενεστώτας, preparo, prepari, prepara, la valigia, prepariamo, preparate, preparano, αλλά με μπροστά θα πάρει τα αξεσουάρ, τα λέω και έτσι για αστείο, αυτά τα προνόμι, επομένως, όπως λέμε εμείς, ο μέσετε, και τα κολλάμε στο τέλος του ρήματος, εδώ έχουμε μη πρεπάρω, με ετοιμάζω, τον εαυτό με ετοιμάζω, τι πρεπάρει, si prepara, ci prepariamo, vi preparate, si preparano. Τώρα, στο passato prossimo και σε όλους τους σύνθετους χρόνους και εγκλήσεις, τα ρήματα αυτά παίρνουν βοηθητικό το essere, δηλαδή στα ματτίνα, mi sono svegliata alle 9, ξύπνησα στις 9, ξυπνάω λίγο αργά γιατί κάνω αργά το βράδυ μετά, faccio le ore piccole, studiando, leggendo, eccetera. Allora, mi sono svegliata alle 9, σηκώθηκα στις 9, mi sono alzata subito, o quasi subito, σηκώθηκα αμέσως ή σχεδόν αμέσως, mi sono lavata, πλήθηκα, mi sono vestita, ho fatto colazione, άλλο ρήμα αυτό, e mi sono preparata per uscire, και ετοιμάστηκα να βγω, e sono andata in ufficio, έτσι, αναμειγνύονται, είναι όλα μαζί, έτσι,
όλα μαζί, ρήματα ενεργητικά που παίρνουν το αβέρε, παίρνουν το έσερε, και ρήματα της μέσης φωνής και ρήματα της παθητικής φωνής, per strada ho incontrato Roberto, στο δρόμο συνάντησα τον Ρομπέρτο, e siamo andati a prendere un caffè, πάει το γραφείο, άργησα να πάω στο γραφείο. Abbiamo bevuto due caffè e abbiamo mangiato anche un panino. Io ho mangiato un panino e lui ha mangiato un tramezzino. Λοιπόν, la sera sono rientrata, με το essere in energetico rima, sono rientrata alle 8. Που θα πει sono tornata a casa, rientrare ξαναμπαίνω, δηλαδή γυρίζω στη βάση μου, sono rientrata alle 8. Benissimo. Παίρνουμε λοιπόν πάντα το essere ως βοηθητικό και έχουμε συμφωνία με το υποκείμενο. Δηλαδή, Sandra e Paolo si sono incontrati, συναντήθηκαν, si sono conosciuti, γνωριστήκαν, si sono innamorati, si sono fidanzati, ερωτεύτηκαν μεταξύ τους, αρεβωνιάστηκαν, e dopo 6 mesi, γρήγορα γρήγορα, si sono sposati, παντρεύτηκαν, si sono sposati, και με όλα τα ρήματα, quando mi sarò laureata, όταν θα έχω πάρει πτυχίο, cercherò un lavoro, γιατί το ρήμα παίρνω πτυχίο είναι laurearsi, παίρνω δηλαδή la laurea, το πτυχίο, τη δάφνη, έτσι. Ci incontreremo, θα συναντηθούμε, parleremo, ci racconteremo, θα διηγηθούμε ένα στον άλλον, le nostre cose, le nostre notizie, i nostri problemi. Bene, κάτι θέλω να πω εδώ, ποιο, ότι ο Ιταλός για πράξεις που κάνουμε στον εαυτό μας δεν βάζει το κτητικό, το έχω αναφέρει και στα κτητικά αυτό, τσιγκουνεύεται λίγο το κτητικό, δηλαδή δεν θα πω πλένω τα χέρια μου στα ιταλικά, αλλά όπως και στα γαλλικά και στα ισπανικά, λάβω λεμάνι, αλλά φέρνω μια ισορροπία με το μη λάβω λεμάνι, πλένω με τα χέρια. Mi faccio la barba, φτιάχνω με τα γένια, που σημαίνει ξυρίζομαι. Mi lavo la testa ή mi lavo i capelli, λούζομαι. Mi taglio i capelli. Mi taglio le unghie, κόβω με τα νύχια, κόβω τα νύχια μου. Και βεβαίως κάνουμε με συμφωνή κάποια ρήματα ενεργητικά, που τα ξέραμε μέχρι τώρα ως ενεργητικά, για να δώσουμε μία έμφαση και να τονίσουμε έτσι μία εξυπηρέτηση και μία απόλαυση. Παράδειγμα, io abito a Chifisia, ψέμα, e lavoro in centro. E perdo un sacco di tempo per andare avanti e indietro tutti i giorni. Che μου λέει ένας φίλος, perché non ti cerchi un appartamento in centro? Δεν μου λέει απλά perché non cerchi, γιατί δεν ψάχνεις un appartamento in centro, αλλά perché non ti cerchi, γιατί δεν ψάχνεις, όχι ψάχνεσαι, ψάχνεις έτσι να το βρεις, να εξυπηρετηθείς, να είσαι κοντά στη δουλειά, έτσι. Hai ragione, mi cercherò un appartamento in centro. Και αν κάποιος έχει και τα χρήματα, λέει, α, mi comprerò, mi compro un appartamento in centro, θα μου αγοράσω, έτσι. Mi compro un appartamento, mi compro una casa, mi compro una casa vicino al mare per andare l'estate, mi compro. Και αυτό προχωράει και σε άλλα ρήματα, ακριβώς απόλαυσης, και έχω το εξής παράδειγμα, ότι dopo 10 ore di lavoro torno a casa e mi mangio una bella spaghettata, mi mangio. Όχι τρώγομαι με τα ρούχα μου, αλλά τρώω και το ευχαριστιέμαι γιατί πεινάω, γιατί είμαι κουρασμένη, γιατί την έχω ανάγκη. Mi mangio una bella spaghettata, mi bevo una birra fresca, mi bevo un bicchierone di birra, πίνω μια ποτηράρα μπύρα. Una birra fresca σημαίνει όχι φρέσκα που δεν είναι μπαγιάτικη, έχει και την έννοια του φρέντα. Mi bevo una birra fresca, mi bevo un bicchierone di birra e mi fumo, κάποτε που καπνίζαμε, mi fumo una delle mie Marlboro. Και καπνίζω
che ευχαριστία με και ένα Μάλμπορο. Εντόπο, mi guardo un film alla televisione. Mi guardo, αντί guardo un film alla televisione, mi guardo. Έτσι, θα κοιτάξω για μένα και θα το ευχαριστηθώ και θα το απολαύσω, μία ταινία στην τηλεόραση. Mi guardo un film alla televisione. Επομένως, έρχεται μια φίλη σπίτι, είπαμε, τα είπαμε σχεδόν όλα που δεν τελειώνουν ποτέ και πεινάσαμε, πέρασε η ώρα και της λέω «Ci facciamo una spaghettata», φτιάχνουμε, κάνουμε μια σπαγκετάτα εμείς για να τη φάμε, «Ci prendiamo un altro bicchiere di vino», «Ci prendiamo», έτσι, «Ci facciamo un altro caffè», αυτά συμβαίνουν λοιπόν με τη μέση φωνή. Και περνάμε στην παθητική φωνή, «La forma passiva». Και όπως λέω για αστείο, την ομελέτα, έτσι, την τηγανίζουμε και μετά κάνουμε, λέει, έτσι, τακ, δεν το έχω τολμήσει ποτέ γιατί θα λερώσω όλη την κουζίνα, τακ και την τουμπάρουμε. Τι θέλω να πω, για ρήματα που έχουν ένα αντικείμενο, έτσι, μπορώ αντί ενεργητικής φωνής να φτιάξω παθητική φωνή. Δηλαδή, molta gente legge questa rivista, πολλοί κόσμος διαβάζει αυτή το περιοδικό, του πάρω την πρόταση, το αντικείμενο γίνεται υποκείμενο, questa rivista è letta da molta gente. Questo giornale è letto da 2 milioni di italiani. Εντάξει, è letto, δηλαδή σχηματίζεται με το ρήμα essere και με τη μετοχή. Io sono invitata spesso da loro, προσκαλούμε συχνά από αυτούς, ωραία. Il suo libro è premiato, το βιβλίο του βραβεύεται. Αν χρησιμοποιήσουμε passato prossimo, είναι πάντα με το essere. Όλοι οι σύνθετοι χρόνοι και εγκλήσεις είναι με το essere. Δηλαδή, questa rivista è stata letta da molta gente. Αυτό το περιοδικό διαβάστηκε από πολύ κόσμο. Il suo libro, το βιβλίο του, è stato premiato. Βραβεύτηκε. Οι suoi libri, τα βιβλία του, sono stati tradotti in 10 lingue, μεταφράστηκαν σε 10 γλώσσες. Επίσης, στο μέλλοντα θα είναι sarà letta, questa rivista sarà letta da molta gente. Και έχουμε πάντα βοηθητικό το essere και συμφωνία βεβαίως με το υποκείμενο. Και τώρα που ξέρετε και την ενεργητική φωνή και τη μέση φωνή και την παθητική, όπως και οι μαθητές μου, έρχεται η στιγμή που τους λέω, δείτε, στην ενεργητική φωνή, όταν η ενέργεια βγαίνει έξω, έχουμε μία εκροή ενέργειας, πέφτει δηλαδή επάνω σε ένα αντικείμενο, τότε βάζουμε το avere, δηλαδή ho mangiato gli spaghetti al tonno, ho mangiato, ho salutato Roberta, ho letto tutte le riviste di questa settimana. Διάβασα όλα τα περιοδικά αυτής της εβδομάδας. Όταν το ρήμα είναι στάσης ή κίνησης ή κατάστασης, τέλος πάντων όλα αυτά που παίρνουν το έσερε, σημαίνει δεν έχουν κάποιο αντικείμενο, δεν φεύγει ενέργεια προς τα έξω και παίρνουν το έσερε. Sono andata, siamo partiti, il nonno è morto, i miei genitori sono nati in Grecia. Στη μέση φωνή που είδαμε μόλις πριν σε αυτό το βίντεο, πάλι δεν έχουμε μία ενέργεια να φεύγει προς τα έξω. Αν λέω μιλάω, πλένομαι, είμαι υποκείμενο και την ίδια στιγμή και αντικείμενο, η πράξη γυρίζει boomerang, έτσι, σε μένα. Οπότε mi sono lavata, mi sono preparata. Αν είναι αλληλοπάθεια, ci incontriamo, συναντιόμαστε, τι είναι, εγώ, io incontro te e tu incontri me. Εδώ κινείται η πράξη, προς εσένα και από σένα προς εμένα. Δεν έχουμε εκροή ενέργειας προς τα έξω, οπότε ci siamo incontrati, έτσι. Si sono innamorati, ερωτεύτηκαν, si sono sposati, si sono lasciati, όλα αυτά. Οι ragazzi si sono preparati per gli esami. Παθητική φωνή τώρα, είμαστε στην παθητική φωνή. Είμαι ένα υποκείμενο, το οποίο
υφίσταται πράξεις από ένα ποιητικό αίτιο που δίνεται πάντα με το «δα». Επομένως, πάλι με το «έσερε». Εδώ, αν δεν βγαίνει δράση, ενέργεια προς τα έξω. Έτσι, Luigi è stato premiato, βραβεύτηκε. È stato eletto sindaco della città, εξελέγει δήμαρχος της πόλης. È stato scoperto è stata scoperta una medicina contro il cancro. Ανακαλύφθηκε, è stata scoperta una medicina contro il cancro. Ένα φάρμακο εναντίον του καρκίνου. È stata scoperta. Non è stata detta tutta la verità. Δεν υπόθηκε όλη η αλήθεια su questo fatto. Τώρα, στους μονολεκτικούς χρόνους έχουμε και το venire, δηλαδή questo giornale viene letto da 2 milioni di italiani, i suoi libri vengono, tra τους απλούς χρόνους, έτσι, vengono tradotti in 10 lingue, questo prodotto sarà venduto in tutti i mercati dell'Europa, αυτό το προϊόν θα πουληθεί, έτσι, σε όλες τις αγορές της Ευρώπης. Επίσης, το venire είναι εδώ που χρησιμοποιούμε. Έχουμε και έναν άλλο τύπο με το andare. Αλλά όπως είναι άλλο πάω και άλλο έρχομαι, άλλο πάω και άλλο έρχομαι, όταν λέμε viene pagato, σημαίνει πληρώνεται αυτός. Lui viene pagato bene per il lavoro che fa. Απλά πληρώνεται. Δηλαδή, lo pagano bene. Va pagato, το ρήμα va με μετοχή, σημαίνει deve essere pagato, πρέπει να πληρωθεί. Έτσι, va pagato bene per questo lavoro. Gli spaghetti vengono preparati al dente, τα spaghetti τα φτιάχνουν al dente, να κολλάνε στο δόντι, έτσι, ενώ gli spaghetti vanno fatti al dente, vanno preparati al dente, πρέπει να είναι al dente και να μην είναι πολύ βρασμένα, δεν τα τρώει ο Ιταλός. Επομένως, l'affitto va pagato il primo del mese, πληρωτέων που λέμε, va pagato. Questi capitoli vanno studiati molto attentamente, vanno approfonditi. Αυτά τα κεφάλαια πρέπει να μελετηθούν προσεκτικά ή vanno approfonditi. Πρέπει να εμβαθυνθούν, να εμβαθύνουμε σε αυτά τα κεφάλαια. Και περνάμε στο γερούνδιο. Τι είναι αυτό το, η τρομερή λέξη? Είναι αυτό που εξηγείται, μεταφράζεται με όντας, mangiando, τρώγοντας, guardando, κοιτάζοντας, andando, πηγαίνοντας, parlando, μιλώντας. Σχηματίζεται πάρα πολύ εύκολα. Για την πρώτη συζυγία παίρνουμε το άρε, το πετάμε από το παράθυρο που λέω και βάζουμε «ando», επομένως «mangiando». Και να πω και ένα παράδειγμα, «l'appetito viene mangiando», η όρεξη έρχεται τρώγοντας, να εδώ μου δηλώνει τρόπο, πώς έρχεται η όρεξη, «come viene l'appetito», «mangiando». Και η δεύτερη συζυγία και η τρίτη είναι «endo», δηλαδή «vedendo», βλέποντας, ripetendo, επαναλαμβάνοντας, ripetendo molte volte la lezione, l'ho imparata. Ripetendo molte volte i participi passati irregolari, li ho imparati. Και τα ρήματα σε ire, όλα partendo, αναχωρώντας, partendo per le vacanze. Έτσι, ωραία. Πολλές φορές μπορεί να δηλώσουν χρόνο, δηλαδή mangiando parliamo di tante cose, ενώ τρώμε μιλάμε με πολλά πράγματα. Mangiando ieri sera abbiamo parlato di tante cose, μιλήσαμε ενώ τρώγαμε για πολλά πράγματα. Mangiando parleremo di tutto, τρώγοντας, όχι τώρα δεν μπορώ, στασέρα, mangiando, cenando, διπνώντας, τρώγοντας, parleremo di tante cose, di molte cose, parleremo di tutto, θα μιλήσουμε για τα πάντα. Αυτό είναι χρονικό το γερούνδιο.
Άλλη περίπτωση μπορεί να είναι αιτιολογικό, δηλαδή Luisa avendo tre figli non ha il tempo di andare dal parrucchiere. Η Luisa έχοντας δύο παιδιά, επειδή έχει δύο παιδιά, poiché ha tre figli, έτσι πού να προλάβει, non ha il tempo per andare dal parrucchiere, δεν έχει καιρό για να πάει στο κομμωτήριο, έτσι. Essendo ancora molto giovane, όντας ακόμα πολύ μικρή, πολύ νέα, essendo ancora una ragazzina, επειδή είναι μια κοπελίτσα ακόμη, έτσι, no, οι genitori non le permettono di fare tardi la sera. Οι γονείς δεν της επιτρέπουν να αργεί το βράδυ, non le permettono di fare tardi la sera. Πολύ ωραία. Μία άλλη περίπτωση είναι το γερούντιο να έχει μια τροπική αξία, να δηλώνει τον τρόπο. Δηλαδή, μου λέει κάποιος, Τίνα, come hai fatto a perdere 10 kg? Come hai fatto a perdere 10 kg? Πώς έκανες, πώς μπόρεσες δηλαδή να χάσεις 10 κιλά. Ψέματα, αυτά είναι χάρη του παραδείγματος, έτσι. Come hai fatto a perdere 10 kg? Και του λέω, facendo dieta, camminando, facendo ginnastica, non mangiando la sera, αυτά όλα δηλώνουν τρόπο, δηλαδή facendo dieta, έτσι με αυτόν τον τρόπο, κάνοντας δίαιτα, camminando, περπατώντας un'ora al giorno, non mangiando la sera, μη τρώγοντας το βράδυ. Και το γερούνδιο μπορεί να δηλώνει και μια υπόθεση, έναν υποθετικό λόγο, δηλαδή andando dal dentista tre volte all'anno, andando dal dentista tre volte all'anno e lavandoti i denti tre volte al giorno non avrai problemi con i denti. Δηλαδή, πηγαίνοντας στον οδοντίατρο τρεις φορές το χρόνο, πλένοντας τα δόντια σου, λαβάντοτι οι denti, βλέπετε, μέση φωνή και τα δόντια και όχι πλένοντας τα δόντια σου. Lavandoti i denti tre volte al giorno non avrai problemi di denti, έτσι, δεν θα έχεις προβλήματα των δοντιών. Αυτό εξηγείται εάν σε τη λάβει i denti tre volte al giorno, se vai dal dentista tre volte alla settimana. Και έχουμε και το γερούντιο composto, το σύνθετο γερούντιο, το οποίο πηγαίνει ένα βήμα πίσω στο παρελθόν. Ό,τι είναι composto είναι και passato. Ότι είναι κομπόστο είναι και πασάτο. Κάποια στιγμή που το είπα πετάγεται μια μαθήτρια και μου λέει «Μα πώς, το φουτούρο κομπόστο που είναι φουτούρο είναι πασάτο?» Βεβαίως είναι πασάτο σε σχέση με το άλλο φουτούρο. Έτσι, όταν λέω «Quando avrò finito gli studi cercherò un lavoro», ναι, όλα αυτά είναι στο μέλλοντα, αλλά «avrò finito gli studi», έτσι, «θα έχω τελειώσει τις σπουδές», είναι πιο πριν από το «cercherò un lavoro». Πώς σχηματίζεται αυτό το gerundio composto? Avere o essere, πιο από τα δύο, η γνωστή ιστορία. Αυτό που πρέπει. Το πρέπον. Επομένως, avendo mangiato, γιατί το ρήμα mangiare παίρνει το avere, avendo mangiato, έχοντας φάει, avendo visto, γιατί το ρήμα vedere παίρνει το avere, αλλά essendo partito, essendo partita. Έτσι, αλλά ανάλογα τι βοηθητικό παίρνει το ρήμα. Avendo o essendo και τη μετοχή, η οποία μετοχή, αν το ρήμα είναι το essere, θα συμφωνεί με το υποκείμενο. Και έχουμε κάποια παραδείγματα. Mi sposerò avendo finito gli studi. Avendo finito gli studi, mi sposerò. Έχοντας τελειώσει τις σπουδές, θα παντρευτώ. Είναι στη θέση του dopo che avrò finito gli studi. Απένα, αν θέλω να δείξω και μια βιασύνη, appena avrò finito gli studi. Τώρα, mi sono sposato avendo finito gli studi. Avendo finito gli studi, mi sono sposato. Έχοντας τελειώσει τις σπουδές, παντρεύτηκα, λέει κάποιος. Mi sono sposato, άρα το λέει κάποιος και όχι κάποια. Αυτό είναι σαν να λέει dopo che avevo finito gli studi, mi sono sposato. Είναι στη θέση του trapassato prossimo. Το gerundio semplice δηλώνει μία contemporaneità, δηλαδή mangiando,
parliamo di tutto. E no, trome, milame για τα πάντα. Το gerundio composto δηλώνει το προτερόχρωμο. No, δηλαδή μία anteriorità. Δηλαδή, avendo mangiato, siamo andati a fare quattro passi. Αφού φάγαμε, πήγαμε να κάνουμε τέσσερα βήματα. Δύο βήματα, για να χωνέψουμε. Gerundio semplice, λοιπόν, contemporaneità e gerundio passato, anteriorità, κάτι το ενωρίτερα, ante, ante. Allora, carissimi, questo era il penultimo video, era l'undicesimo video, il penultimo, penultimo, ultimo telefteos, penultimo, protelefteos, il penultimo video di questa serie di 12 video. Κάναμε μια σειρά 12 βίντεο με πολύ γρήγορα την ιταλική γραμματική. Questo è il penultimo video, non l'ultimo. Seguirà un altro. Se vi è piaciuto, αν σας άρεσε, που σας άρεσε το ξέρω, το ξέρω. Lo so, ne sono sicura. Allora, metteteci un like. Un pollice alzato, pollice, questo è il pollice, un pollice alzato, iscrivetevi al nostro canale, δεν έχετε γραφτεί ακόμα, papapa. Ναι, e niente, e se volete lezioni online anche, lezioni online, oppure lezioni private, e non solo di italiano, spagnolo, arabo, turco, cos'altro? Russo, va bene? Potete rivolgervi alla nostra scuola. Μπορείτε να απευθυνθείτε στο σχολείο μας. Rivolgervi alla nostra scuola. Va bene? Troverete il link sotto il video. Θα βρείτε το link con tutto il sito, l'email, poi il numero di telefono, eccetera, eccetera. Vi saluto. Statemi bene e vogliamoci bene, agapiomaste. Ora vi saluto, ciao ciao.